Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροκούλουρα, έτσι. Ωραίο σνακ, μπορείτε να το δώσετε και στα παιδιά το πρωί για το σχολείο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όλες οι συνταγές που σας δίνω γίνονται και στο μίξερ, γίνονται και στο χέρι. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μίξερ, δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε να ζυμώνουμε με το χέρι. Λοιπόν, στον κάδο το μίξερ ή σε ένα μπολ θα βάλουμε 300 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 2 φακελάκια ξερή μαγιά, 20 γραμμάρια ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά. Θέλουμε να λιώσει η ξερή μαγιά μας, έτσι, και θα βάλουμε 50 γραμμάρια ηλιέλαιο, 2 ασπράδια αυγού, τους κρόκους θα τους κρατήσουμε για το άλυμα, 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δέκα γραμμάρια αλάτι. Τα ζυμώνουμε για 3 με 4 λεπτά. Εάν το κάνετε στο χέρι, θέλουμε 5 με 6 λεπτάκια. Βλέπετε, δεν κολλάει στα χέρια και είναι σφιχτή. Λοιπόν, λίγο σπορέλαιο. Θα βάλουμε τη ζύμη μας μέσα. Θα την σκεπάσουμε με ένα πανάκι και θα την αφήσουμε να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε και θα το ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Βλέπετε πως μαλάκωσε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το κόψουμε μερίδες για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα τυροκούλουρά μας. Έκοψα σε 8 ίσα μέρη. Εντάξει. Πάμε να πάρουμε τώρα ένα, λίγο αλεύρι στον πάγκο μας, το ανοίγουμε όσο μπορούμε μακρόστανα, θα το περάσουμε με λίγο βούτυρο ή μαργαρίνη, ό,τι έχετε. Λιωμένη και κρύα, έτσι, όχι καυτή. Θα βάλουμε γέμιση. Έχω βάλει μίξη τυριών, έτσι, και λίγη παρμεζάνα για να δώσει γεύση καλύτερη. Κλείνουμε. Όπως είδατε εδώ δεν έχω βάλει στην άκρη, δεν χρειάζεται να βάλετε για να μπορέσει λιγάκι να το κρατήσει και να μην έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, το κλείσαμε, το στρίβουμε τώρα. Το στρίβουμε. Και το πρώτο μας κουλουράκι είναι έτοιμο, έτσι. Αυτό θα φουσκώσει τώρα και θα γίνει μπαμπάτσικο. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Βάζουμε αλευράκι λίγο. Ανοίγουμε. Το περνάμε με λίγο βούτυρο. Θα βάλουμε τυράκι
χωρίς να καλύψουμε την άκρη. Η ποσότητα του τυριού είναι ανάλογα στα δικά σας τα γούστα, το πόσο θέλετε. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ και αρχίζουμε και ρολάρουμε. Κάνουμε δηλαδή ένα ρολό. Έτσι εγκλωβίζουμε το τυρί μέσα και δεν θα μας φύγει στο ψήσιμο. Στρίβουμε. Θα κάνει καλύτερη επιφάνεια, βλέπετε. Το στρίβουμε, το στρίβουμε, το στρίβουμε. Και κλείνουμε. Ενώνουμε εδώ καλά τις δύο, το δεύτερο κουλουράκι μας είναι έτοιμο. Στους δύο κρόκους αυγού που έχουμε κρατήσει θα βάλουμε γάλα, λίγο γαλατάκι, θα ανακατέψουμε μεταξύ τους. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς αντιστάσεις, πάμε να τα περάσουμε με αυγουλάκι. Αφού τα περάσουμε με αυγό θα βάλουμε και λίγο τυρί από πάνω. Έτσι θέλουμε να λείψουμε πολύ καλά για να μπορέσουν να, για να μπορέσει να κρατήσει το τυρί. Εντάξει, ρίχνουμε το τυρί. Τα πρώτα βγήκανε. Πριν σας πω οτιδήποτε όμως, να σας τονίσω ότι θέλουμε ένα 20 λεπτό ξεκούραση την ώρα που θα τα φτιάξουμε για να ξαναενεργοποιηθεί η μαγιά και μετά θα τους βάλουμε αυγό, γάλα και τυρί από πάνω και ψήσιμο 25 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!